ήλιο στην κυνηγά. Να την ξεμοναχιά είναι στη νύχτα. Μοιράζουν και σφυρίζουν φορτηγά. Σαν ψάρι με έχουν κρίσει μες στα δίκτυα. Κι ακόμη όλα στον κόσμο είναι αδεκά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Ποιος στη ζωή μου. Ποιος στη ζωή μου, ποιος παραφυλά. Με αυτό το τραγούδι, αγκαλιά, με τον προσωπικό της φίλο τραγουδοποιό Μίλη το Πασχαλίδη, επέλεξε η Έμι Χριστούλα να αποχαιρετήσει τον πατέρα της. Ποιος αυτός που ξέρει να μιλά. Πήρες την απόφασή σου. Αποφάσισες να γίνεις ο φόβος, ο θάνατος, η μνήμη ανήμερη, ο καημός της χαλασμένης μας ζωής. Αποφάσισες να πολιορκήσεις το κοίταζε τη δουλειά σου. Αποφάσισες να θρηματίσεις τον ύπνο μας. Αποφάσισες τα λόγια σου να γίνουν σφαίρες αμέτρητες στους αδιάφορους διαβάτες. Και είναι αυτός ο λόγος σου, πατέρα, που η πράξη σου είναι βαθύτατα πολιτική. Η πολιτική κηδεία του Δημήτρη Χριστούλα, που έβαλε τέλος στη ζωή του το πρωί της Τετάρτης στην πλατεία Συντάγματος, ξεκίνησε με ανάγνωση γραπτού μηνύματος του Μίκη Θοδωράκη. Από την πολιτική διαθήκη του Έλληνα πατριώτη Δημήτρη Χριστούλα, που επέλεξε τη γεμάτη εθνικούς συμβολισμούς πλατεία Συντάγματος για να θυσιαστεί με την ελπίδα ότι θα ξυπνήσει τους Έλληνες. Φορτισμένο ήταν το κλίμα στο προάβλιο του πρώτου νεκροταφείου. Φίλοι, συγγενείς και απλοί πολίτες ήταν εκεί για να πούν το τελευταίο αντίο. Τα τελευταία χρόνια όμως, η αγωνία του να κάνουμε μαζί κάτι για να σταματήσουμε αυτό που συμβαίνει και να ανατρέψουμε αυτό που υπάρχει, μεγάλωνε και φερσόταν όλο και πιο έντονα. Αρνιόταν να παραδεχθεί τη νύχτα, την ήττα. Λογικό. Καμιά φορά στη ζωή του δεν παραδέχτηκε την ήττα. Παρόντες και εκπρόσωποι των αγανακτισμένων της πλατείας Συντάγματος και του κινήματος «Δεν πληρώνω», μέλος των οποίων ήταν ο Δημήτρης Χριστούλας. Στενά πιο σημαντικό. Είναι αυτός που ξέρουν να